υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης, ο οποίος τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει εις τους χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα. Θα τους υποδείξει με το δάχτυλό του τον τόπο και θα τον καλέσουν να ηγηθεί και να βασιλεύσει εις τον ελληνικό και ορθόδοξο λαό. Και θα γίνει αυτό. Πριν από χρόνια εις το Άγιον Όρος ήταν ένας αρχιερεύς ονόματι Ιερόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον έβαλε στο Άγιον Όρος να κάνει χειροτονίες, μνημόσυνα, λειτουργίες κλπ. Ήταν ένας Άγιος αρχιερέας στον τύπο του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν τον Άγιον Αρχιερέα αξιώθηκα της ιεροσύνης. Από τη Μικρά Ασία, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Ένα θα σας πω, αγρυπνίες που κάναμε, 15 ώρες αγρυπνία, αυτός ο άνθρωπος, ο γτωικοντού της γέρον, δεν εκάθητο καθόλου στο κάθισμα. Από το θρόνο κατέβαινε στο στασίδι πάλι όρθιος. Και στην λειτουργία τρεις ώρες που ακολουθούσε μετά την πολύωρη ακολουθία του όρθρου, όρθιος, του βάζαμε μια καρέκλα να καθίσει και δεν ήθελε. Λέει, ακόμα η Παναγία μας δεν με κούρασε. Και ας έτρεμε όλος από την κούραση. Αυτός ο Άγιος Αρχιερέας, αυτός μας είπε, αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη που θα αναστηθεί όταν θα γίνει ο τρίτος μεγάλος αυτός παγκόσμιος πόλεμος. Τον είδε. Διότι χίλιοι αρχιερέας και ιερέας ουψεύονται. Λοιπόν, μας είπε την αλήθεια. Και το ρωτήσαμε. Διότι ζούσε τότε και ο μακαριστός μου και ο Άγιος Γεροντάς μου και όλοι μας τη συνοδεία τον είχαμε πάρει στο εκκλησάκι μας και εκεί καθίσαμε και το κάναμε τις ερωτήσεις. Και μας τα έλεγε. Τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Λέει, υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλεύς και θα αναστηθεί. Του λέμε, πότε γέροντα, πότε Άγιε Αρχιερέα του Θεού. Λέει, όταν θα γίνει ο δεύτερος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης μας είπε ότι το δεξί του χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού, το οποίο σπαθί είναι μέσα στη θήκη. Και λέγεται, μας έλεγε ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του, τότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Εμείς με την περιέργειά μας του λέμε, σεβασμιότατε, πόσο είναι το σπαθί μέσα στη θήκη. Ολίγοι πόντι εναπέμειναν για να βγει, λέει. Και όταν το 55 έγινε εκείνη η βανδαλισμή πάνω στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι κάνανε τόσες δασχήμινες στους αρχιερείς και ιερείς και εκκλησίες και στα μαγαζιά των Ορθοδόξων Ελλήνων, τότε εγώ ήμουνα στο ασκητήρι των Αγίων Αναργύρων και βλέπω τον αρχιερέα έξω από το ασκητήρι ασκεπή στεναχωρημένον, αναμένον, υδρωμένον και τρέχω έξω και του λέγω, σεβασμιότατε, περάστε μέσα να σας δώσω ένα ποτήρι νερό, γιατί είστε έτσι. Και μου λέει, παιδί μου, λέει, διάκο μου, λέει, ξέρεις, μήπως είναι τώρα, λέει, που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λέει, γιατί αυτή η βανδαλισμή, μήπως είναι η αρχή του πολέμου. Και φοβούμαι να γίνει η Δευτέρα και αναστηθεί ο βασιλεύς κλπ. Και δεν ήταν βέβαια εκείνη, δεν ήρθε ακόμα η ώρα.